Γεια σας αγαπητοί φίλοι, UAV δίνουν οι Αμερικανοί στους Κούρδους προφανώς για την αντιμετώπιση των τουρκικών drones. Οι Αμερικανοί παίζουν το δικό τους παιχνίδι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχουν στείλει εκεί και αντιαεροπορικά στην Βόρεια Συρία, τα οποία παρουσίασαν στις βάσεις τους και τα έθεσαν σε επιχειρησιακή λειτουργία παρουσία κουρδικών δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το PKK που συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε Ιράκ και Συρία, γράφει η τουρκική Χαμπέρ 7. Οι ΗΠΑ έστειλαν συστήματα εράμινα στη Συρία για να προστατεύσουν τους τρομοκράτες του PKK από τα τουρκικά οπλισμένα drones, UCAV. Έδωσαν στο PKK, στην κουρδική τρομοκρατική οργάνωση, ψευδώς τους λένε έτσι, οι Κούρδοι πολεμούν γιατί οι Τούρκοι θέλουν είτε να τους αφομοιώσουν, είτε να τους εξοντώσουν, είτε να τους διώξουν κάνοντας εθνοκάθαρση στις πόλεις και τα χωριά τους. Καμικάζι drones πήραν οι Κούρδοι από τους Αμερικανούς για να καταστρέφουν τα Σίχα, τα TB2 Bayraktar, τα Ekinci και τα υπόλοιπα στον αέρα. Επικαλούνται τους ίδιους τους Κούρδους και λένε: τρομοκράτες που δραπέτευσαν από τα στρατόπεδα της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK στη Συρία παραδόθηκαν στις τουρκικές δυνάμεις, αποκάλυψαν για ακόμα μια φορά όταν ομολογούσαν ότι τους υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους έχουν δώσει εκατοντάδες φορτηγά όπλα πυρομαχικά στην οργάνωση. Συνεχίζουν την επιμελητία και υποστήριξη για να σταματήσουν τα UCAV, τα UAV και τα drones που κατασκευάζει η Τουρκία εγχώρια. Αυτά έχουν γίνει οι κύριοι παράγοντες των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Είναι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, να κόβουν εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα των Κούρδων, να τους κόβουν το νερό, το ρεύμα, να εισβάλλουν στα χωριά τους, να τους εξοντώνουν, να βομβαρδίζουν ακόμα και νοσοκομεία. Οι ΗΠΑ, συνεχίζουν οι Τούρκοι, έχουν εκπαιδεύσει το PKK και στη συντήρηση Κούγκαρ, Σικόρσκι και οπλισμένων ελικοπτέρων στη Συρία και τους έδωσαν καινούργια drones καμικάζι, drones αυτοκτονίας που μπορούν να φτάσουν χιλιόμετρα ψηλά. Τρομοκράτες που συνελήφθησαν και ομολόγησαν μας είπαν για τη διαδικασία, λένε οι Τούρκοι, ότι τα UAV καμικάζι αναπτύχθηκαν υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για να στοχεύουν τουρκικά UCAV και UAV και τους εκπαίδευσαν κιόλας στην περιοχή και παραδόθηκαν στους τρομοκράτες ακριβώς εκεί επί του πεδίου. Αυτά μπορούν να προσκρούσουν στον αέρα σε χιλιάδες υψόμετρο ψηλά με τα τουρκικά, τα δικά μας, και προσπαθούν να τα καταρρύψουν. Αυτά λένε οι Τούρκοι και λένε ότι ομολόγησαν οι Κούρδοι που συνελήφθησαν ότι οι Αμερικανοί έδωσαν μη επανδρομένα αναγνωριστικά drones UAV δηλαδή, για επιτήρηση και παρακολούθηση, για να μπορούν να επιτηρούν τον εναέριο χώρο τους από την απειλή των τουρκικών drones. Επιπροσθέτως, οι ίδιοι Κούρδοι συλληφθέντες είπαν ότι εκπαιδεύτηκαν στην Αμερικανική βάση στη βορειοανατολική Συρία Al-Hasaka και δόθηκε εκπαίδευση σε τεχνικές συσκευές από τους Αμερικανούς. Εξήγησαν ότι προετοίμασαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποίησαν σε επιθέσεις εναντίον τουρκικών στόχων, εναντίον δηλαδή στόχων του κατοχικού στρατού, με εκτοξευτές βομβών, όλμων, χειροβομβίδες, και όλα αυτά είναι τοποθετημένα πάνω σε αυτά τα drones. Είναι φορτωμένα με βόμβες και άλλα εκρηκτικά στοιχεία. Επίσης, στρατόπεδο που η Γαλλία και η ΗΠΑ παρήχαν κοινή εκπαίδευση στις κουρδικές δυνάμεις λαϊκής άμυνας YPG στη Συρία. Για να δούμε, θα δοθούν στους Κούρδους ανθρώπινα δικαιώματα, θα δημιουργήσουν και εκείνοι το κράτος των, είναι δεκάδες εκατομμύρια, ή απλά οι ισχυροί της στιγμής θα τους χρησιμοποιούν όσο τους χρειάζονται, όπως έκαναν και με εμάς κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, και μετά θα τους παραδίδουν στους Τούρκους. Και ξέρετε, οι Τούρκοι τι επιφυλάσσουν σε όσες χώρες και περιοχές καταλαμβάνουν. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.